είχαμε έφοδο τη αστυνομία η εκκλησία για παραβίαση των μέτρων. Και στο αυτόφορο πηγαίνει ιερέας. Ακριβώς. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε όχι απλά να πηγαίνει στο αυτόφορο ιερέας, αλλά να τρώει και ποινή 3 μηνών κάθειρξης με ανασταλτικό χαρακτήρα. Είναι. Ακριβώς γιατί επέτρεψε να γίνει λειτουργία στην Ιερά Μονή της Αγίας Παρασκευής στην Λάρισα, όπου ήταν μέσα περισσότεροι από 40-50 πιστοί στην Ιερά Μονή της Αγίας Παρασκευής, με αποτέλεσμα να κάνει παρακαλώ έφοδο η αστυνομία μέσα στο ναό, όπου άρχισαν να τρέχουν οι πιστοί σαν τα ποντίκια, και συγχωρέστε με για τη λέξη, αλλά αυτό συνέβη προκειμένου να μην συλληφθούν, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο ιερομόναχος που έκανε την λειτουργία, να οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα, να του επιβληθούν τα 1.500 ευρώ πρόστιμο και να πάει στο αυτόφορο που έλαβε και την ποινή των 3 μηνών φυλάκισης. Είναι η πρώτη ποινή που ακούμε στη χώρα μας τουλάχιστον, όπου η ιεράρχης τρώει ποινή ακριβώς γιατί έκανε λειτουργία έστω και παρά τις οδηγίες της Εκκλησίας. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει ένα καλό μάθημα για τη συζήτηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχιεπισκόπου σήμερα.